Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Αμαλία είναι αποφασισμένη να ξεπορτωθεί την Αθηνά και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχει είναι μέσω του Ισίδωρου. Βάζει διαρκώς λόγια στον άντρα της για εκείνη και ο Ισίδωρος εξοργίζεται με όσα ακούει. Χωρίς να ντραπεί, η Αμαλία φτάνει στο σημείο να τον βάλει να ακούσει μια ηχογραφημένη συνομιλία με την Αθηνά, στην οποία ωστόσο έχει μοντάρει όπως τη συμφέρει. Μόνο που η Αμαλία αγνοεί πως και η Αθηνά φρόντισε να ηχογραφήσει όσα είπαν μεταξύ τους. Όταν λοιπόν ο Ισίδωρος της ζητά εξηγήσεις, η Αθηνά τον βάζει να ακούσει την πραγματική συνομιλία και εκείνος πέφτει από τα σύννεφα. Η Αμαλία φέρθηκε πολλές φορές σε επιπόλαια και με έπαρση, ενώ έκανε του κεφαλιού της και σε ζητήματα που δεν την αφορούσαν. Και ο Ισίδωρος τη συγχώρεσε. Αυτή τη φορά όμως ανακοινώνει στη γυναίκα του πως όλα τελείωσαν ανάμεσά τους, ενώ τη διώχνει και από το Δημαρχείο. Έτσι αναθέτει το διαζύγιο στο Λυκούργο και εκείνος καλεί την Αμαλία για να συζητήσουν. Εκείνη προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και επιδιώκει να συναντηθεί με τον Ισίδωρο, αλλά εκείνος την αποφεύγει. Η Ασπασία και η Ειρήνη του μπάρουν το Δημοσθένη τελικά και εκείνος με τη σειρά του στέλνει μήνυμα συμφιλίωση στον Παρασκευά με σκοπό να γυρίσει στη Μάνη. Την ίδια στιγμή η Νάνση καταφτάνει στη Μάνη. Στο σπίτι της Αθηνάς όλοι την υποδέχονται με ενθουσιασμό εκτός από τη Φιλιό που δείχνει να μην νιώθει άνετα. Ο Παρασκευάς είναι πλέον ελεύθερος για να φύγει από το σπίτι του Λυκούργου, ενώ η Ειρήνη και οι γονείς της πληροφορούνται ότι έχει επιστρέψει στη Μάνη. Ο Πότης και η Άννα μεταμφιέζονται και παίρνουν ακόμη μια άτυχη βραδιά ερωτικών ρόλων. Την ίδια στιγμή, η Αμαλία προσπαθεί να ξαναδεί τον Ισίδωρο και να του μιλήσει. Ακόμα και όταν το καταφέρνει, διαπιστώνει πως τα παιχνίδια εξουσίας που έπαιζε πίσω από την πλάτη του δεν θα έχουν καλή κατάληξη. Σύντομα, ο Λυκούργος της ανακοινώνει ότι ο Ισίδωρος θέλει διαζύγιο. Ο Τζον πηγαίνει την Άνση να δει τους Ελαιώνες και μετά παίρνουν από το καφενείο. Εκεί θα της κάνει εντύπωση η παρουσία του αστυνόμου Κουράκου. Ο αστυνόμος τη γοητεύει από την πρώτη στιγμή και η Άνση φροντίζει να μάθει πληροφορίες για εκείνον. Σύντομα θα επιδιώξει να τον ξαναδεί και θα αρχίσει να τον πολιορκεί.